Λοιπόν, θα μας φέρεις και τον Γεωργακούδη, αν μπορείς, coach, για να κλείσουμε το ρεπορτάζ. Καλύτερα ο Δημήτρης Γεωργακούδης, τον οποίο έχουμε μαζί μας σήμερα. Εξαιρετικό παιχνίδι στο αμυντικό τομέα, ειδικά από σένα, Δημήτρη. Συγχαρητήρια για την νίκη. Ποιο ήταν το κλειδί για σένα και πήρατε σήμερα την νίκη? Τι ήταν αυτό που έπαιξε τελικά ρόλο και κερδίσατε? Καταρχήν, καλησπέρα για μένα. Λοιπόν, εντάξει, η ομάδα δούλεψε αυτή την εβδομάδα σε νέες προσαρμογές και στην άμυνα. Ήταν σίγουρα το κλειδί για να κερδίσουμε την Ομόνια, μια τόσο καλή ομάδα επιθετικά και αμυντικά. Εντάξει, πιστεύω παραπάνω παίξαμε με πάθος. Ήταν το, αν θες, το κλειδί για να κερδίσουμε. Εντάξει, ο καθένας έκανε τη δουλειά του, αμυντικά κάποιοι, επιθετικά κάποιοι άλλοι. Ο Γιώργος έπαιξε και τραυματίας. Στα τελευταία λεπτά βγήκε μπροστά, όπως και ο Μπράουν. Ο καθένας έχει το ρόλο του, έχουμε καταλάβει τους ρόλους μας πλέον. Προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα και παιχνίδι με παιχνίδι. Πέρσι ήσουν στην Ομόνια, έκανες πάρα πολύ καλή σεζόν πέρσι μαζί με τον Γιώργο τον Τερδιακόφ. Φέτος επέστρεψες στον Αχιλλέα. Πώς είναι για σένα αυτή η μετάβαση, πώς νιώθεις εδώ στον Αχιλλέα και γενικότερα στην ομάδα αυτή? Εντάξει, ήμουν 3 χρόνια στην Ομόνια μαζί με τον Γιώργο. Εντάξει, με τα παιδιά είμαστε φίλοι, κάνουμε και παρέα εκτός γηπέδου. Πλέον, εντάξει, σαν με την επιστροφή μας στον Αχιλλέα, ήταν η ομάδα που ξεκινήσαμε από μικρή, οπότε ήρθαμε κι εμείς να βοηθήσουμε και να μας βοηθήσουν. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό, οι προπονητές είναι συνέχεια δίπλα μας. Είμαστε και εμείς εδώ, βάζουμε ώρες συνέχεια στο γήπεδο και προσπαθούμε για το καλύτερο για την ομάδα και για το Καϊμακλή. Και μια τελευταία ερώτηση με την ευκαιρία που έχουμε μαζί μας. Τι θέλεις να πετύχεις εσύ με τον Αχιλλέα, μια ομάδα ιστορική η οποία επιτέλους επέστρεψε σε πρώτη κατηγορία και θα θέλαμε να τη δούμε και διεκδικήτρια. Εσύ τι θέλεις να πετύχεις με τον Αχιλλέα? Εντάξει, σίγουρα με ένα σκοπό μου να βοηθάω στην ομάδα, όποιο στόχο και αν έχουν. Σίγουρα όλοι θέλουμε να δούμε έναν Αχιλλέα ξανά δυνατό, υγιή, να μπορεί να ανταγωνίζει τους μεγάλους και να πρωταγωνιστεί. Είναι και αυτός ένας από τους στόχους μου, αλλά πιστεύω βήμα με βήμα και με υπομονή θα μπορέσουμε να πετύχουμε σιγά σιγά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.